σας απόγευμα. Εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 18 Ιανουαρίου για να γλυκάνουμε έτσι λίγο την Παρασκευή, να μας πάει και το Σαββατοκυριακό ωραία. Γι' αυτό και ο κύριος Μιχάλης Καλοπέσας είναι εδώ στην παρέα μας για να μας φτιάξει υπέροχα γλυκά. Καλώς ορίσατε, Μιχάλη. Καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά και καλή χρονιά σε όλους. Είναι η πρώτη μας εκπομπή για 2019. Α, ναι. Γι' αυτό δεν βλέπουμε τόσα πολλά γλυκά. Είπαμε σήμερα να αρχίσουμε λίγο διαδυτικά. Ναι, βασικά τη χρονιά μας με ένα γλυκό, γιατί ξέρεις. Δεν φάμε πολλά γλυκά. Γενικά όμως, εγώ φημίζουμε λίγο για τη σοκολάτα. Και ναι. Αρκετοί φίλοι στο Facebook ξέρω, έστελα μου να τους κάνω κάτι γλυκό με σοκολάτα. Με σοκολάτα. Και είπα να φτιάξω ένα γλυκό που είναι λίγο που μπορεί να φτιαχτεί σε άλλες μορφές, να δείξω στον κόσμο να πάρει την πρωτότυπη ιδέα και μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα. Α, μάλιστα. Ωραία. Γι' αυτό και θα φτιάξουμε υγρό κέικ σοκολάτα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο θα φτιάξεις σήμερα? Το κέικ μας έχει τρεις Παρασκευές. Θα κάτσουμε να κάνουμε το κέικ. Θα κάνουμε μια κρέμα γκλές, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε μετά όταν θα σερβίρουμε το γλυκό. Τότε η κρέμα γκλές τι είναι? Θα δούμε στη συνέχεια τι είναι. Είναι μια κρέμα πολύ ελαφριά που πήρε το όνομα της γιατί συνήθως γίνεται στην Αγγλία. Γι' αυτό είναι και κρέμα γκλές. Είναι σαν μια κάστα, αγγλική κάστα. Μάλιστα. Την κάνουμε λίγο πιο ελαφριά. Ναι. Θα τη σερβίρουμε μαζί με το κέικ, τώρα που θα το βάλουμε στο πιάτο. Αχα. Εγώ τη χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να αντικαταστήσω το παγωτό. Α, μάλιστα. Είναι κάτι που αντικαταστά το παγωτό. Είναι πάει κάτι πιο ζεστό και επειδή λόγω του χειμώνα αποφεύγουμε το παγωτό. Να βάλουμε μια κρέμα γκλές, το οποίο να δώσει την κρεμότητα υφή στο κέικ μας. Στο κέικ, ωραία. Και θα φτιάξει και ζάλτσα με πορτοκάλι. Ναι, θα φτιάξουμε μια ζάλτσα με πορτοκάλι, γιατί μου αρέσει πάντα να δουλεύω με την εποχικότητα. Και τώρα, επειδή είναι εποχή που έχει πορτοκάλια, ξέρω εγώ, απλά ένα κάτι που ξέχασα να κάνω, έφερα έναν περγαμό που δίνει μια λίγο πιο έντονη οξύτητα και είναι λίγο πιο αρωματικό. Και να βοηθήσει τη σάλτσα μας να την αναδείξει, να αναδείξει τα αρώματα. Ναι. Ωραία, εντάξει, δεν έχουμε όλοι Πέργαμο όμως. Εντάξει, απλά εγώ μπορούμε να έχουμε στην αγορά, βρίσκουμε. Βρίσκουμε, ναι. Α. Να δείξω τώρα να αρχίσουμε τις κασκευές. Πώς θα ξεκινήσουμε, περίμενε. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με η σάλτσα με πορτοκάλι. Ναι, θα ξεκινήσουμε. Ωραία, θα πάμε να δούμε τα υλικά πρώτα για τη σάλτσα με πορτοκάλι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θέλουμε 110 γραμμάρια φλούδα πορτοκάλι. Θέλουμε 1000 γραμμάρια νερό. Θέλουμε 1 γραμμάριο αλάτι. 90 γραμμάρια ζάχαρη και 60 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Λίγα τα υλικά σου. Πάντα είναι λίγα ναι, τα υλικά. Ναι, όντως, είναι πολλά λίγα τα υλικά. Γενικά, μπράβο, Μιχάλη. Γενικά, οι συνταγές μου προσπαθούν να χρησιμοποιώ λίγα υλικά. Το λόγος που το κάνω είναι γιατί να παίρνω τα αρώματα και τις γεύσεις από την πρώτη ύλη. Εντάξει, μάλιστα. Τώρα να αρχίσουμε. Ήδη έβαλα το νερό να ζεσταίνεται. Θέλω να μου το ξυζητήσω την ένταση του. Ναι. Βάλαμε το 1 λίτρο νερό που αναφέρουμε. Και να ρίξουμε μέσα το αλάτι. Το αλάτι θα βοηθήσει και να κάνει το νερό να ζεσταθεί πιο γρήγορα. Το επίσης, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται με πορτοκάλι, το βοηθάει και μαλακώνει τη φλούδα. Το αλάτι. Ναι, θα βοηθήσει να μαλακώσει τη φλούδα. Εντάξει, τώρα θα αρχίσω να το κόβω. Εδώ η παραλλαγή που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, ποια θα ήταν? Μπορούμε να κάνουμε ακριβώς τη ίδια συνταγή και να βάλουμε λεμόνια. Και να χρησιμοποιήσουμε την ίδια ακριβώς συνταγή, αλλά με πορτοκάλι με λεμόνι. Βασικά μπορεί με οποιαδήποτε εσπεριδί, φτάνει να αφαιρέσεις με τη μέθοδο που κάνουμε τώρα την οξύτητα. Εμείς θα πάρουμε αυτά τα. Άρα να πιέσεις τη φλούδα. Ναι, τη φλούδα. Και θα με το μαντορίνι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και με το μαντορίνι, ναι. Να ξεφλουδίσουμε το μαντορίνι, να το βάλουμε μέσα και να κάνουμε την ίδια διαδικασία. Ναι. Απλά το καθαρίζω. Έχω την εντύπωση ότι άμα πιάνεις και κάνεις γλυκά με φρούτα της εποχής, αναδεικνύεται και πιο ωραία η γεύση, οι μυρωδιές, ναι. Ναι, πάντα. Η εποχικότητα βοηθά πάρα πολύ τις γεύσεις. Να δω και το εργαμό που σας έλεγα. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι πάρα πολύ αρωματικό. Και κάποτε όταν θέλεις εγώ να σου πω κάτι, μ' αρέσουν να παίρνω γεύσεις από την κυπριακή παράδοση και να τις βάζω στα γλυκά μου. Το Πέργαμο το σκομυρίζει πιο πολύ. Είναι πολύ πιο αρωματικό. Αν το κάνεις έτσι, δεν ξαφέρεις. Στην κάμερα βγαίνουν τα εθέρεα όλα. Τα εθέρεα όλα του πορτοκαλιού και γενικά το σπρεδό είναι πάνω στη φλούδα. Για δείτε τώρα θα. Τώρα που το εμυρίστηκα, θυμήθηκα τις λεμονάδες που φτιάχνει ο παππούς μου. Ναι, έβαζε μέσα πέργαμο.
και ήταν οι πιο ωραίες σπιτικές λεμονάδες που είχαμε στο σπίτι μας. Ναι, αν δείτε ότι μια κατασκευή που χρησιμοποιείται... Άμα βάλεις μόνο λεμονιά, νομίζω ότι το Περγαμό αναδεικνύει, δεν ξέρω, ήταν πολύ ωραίο. Θα σας πω, το Περγαμό είναι πολύ ωραίο γιατί έχει γεύσεις που παγιά στην Κύπρο τις χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλές, σε πιο πολλά προϊόντα και σε ναι, πιο πολλά φαγητά. Ναι. Μερικά σταματήσαμε. Βασικά το Περγαμόντο το συναντούμε τα τελευταία χρόνια σε μόνο σε γλυκό του κουταγιού. Ξέρεις περισσότερο, δεν τα χρησιμοποιούμε σε έτσι. Ενώ με αυτή τη μορφή... Τι άλλο φτιάχναμε το Περγαμό, Μιχάλη? Φτιάχνονται διάφορα φαγητά από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μου είπε η μητέρα μου. Δηλαδή τώρα από την εποχή του, επειδή είναι από την περιοχή της Μόρφου, υπήρχαν διάφορα, το βάζανε μέσα σε φαγητά, ας πούμε, το βάζουν σε χοιρινό, ας πούμε, και φεύγει οι μυρωδιές. Ξέρεις, το αναδεικνύει. Επειδή είναι δυνατή η μυρωδιά, τους σκοτώνεται στις υπόλοιπες μυρωδιές που μας αρέσουν. Αντίθετα, αρχίσαμε να ζεσταίνεται. Βάλουν το στη ζαλατίνα. Ναι, βάλουν το. Ξέρεις, και κάνεις ζαλατίνα. Όχι, ξέρει, μάνα μου. Κυρία Φρόζο μου, πότε να μου ξανάρθεις, δάμε. Περάσαμε πολλά ωραία με την κυρία Φρόζο. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Φρόζο. Κυρία Φρόζο είναι... Εντάξει, τώρα να το αφήσουμε. Έβαλαμε το νερό, έβαλες το αλάτι, είπαμε. Ναι. Καθάρισες τη φλούδα που τα πορτοκάλια, έβαλες Περγαμόν μέσα. Ναι, και τώρα θα το αφήσουμε μέχρι να περνά το μαχαίρι και να μας δείξουν τη μαλακή φλούδα. Άιστε. Είναι το σημείο με αυτήν την μορφή, ότι μπορούμε μετά να το φάμε. Ξέρεις, γιατί μέσω αυτήν την μορφή θα το καταναλώσουμε. Ξέρεις, απλά πλένουμε τα πορτοκάλια καλά. Δεν το αναφέραμε πριν. Ναι. Τώρα πλύνουμε λίγο καλά. Τα ρίξαμε στο νερό. Αλλά και πάλι θα τα βοηθήσει να μαλακώσουν. Και με το μαλακώσει θα κάνουμε τη σάλτσα μας. Ωραία. Τώρα θα αφήσουμε στην άκρη αυτά. Πάμε στο επόμενο μας. Να πάμε στο υγρό κέικ σοκολατάς. Ναι, ναι. Το λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας που είναι και εδώ λίγα. Θέλουμε 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα 65%. Θέλουμε 200 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος 82%. 265 γραμμάρια ζάχαρη, θέλουμε 5 αυγά και θέλουμε και μία βανίλια. Είναι το lava cake που λέμε, το υγρό cake σοκολάτας. Ναι. Εντάξει. Το λοιπόν, πόσο ρόλο παίζει η χάλη η ποιότητα της κουβερτούρας και του βουτύρου που θα βάλουμε μέσα? Παίζει αρκετό ρόλο, γιατί με αυτήν... Θα είναι η δομή του κέικ μας. Άρα πιάνουμε καλής ποιότητας μαύρη σοκολάτα. Πάντα, ναι. Κοίτα να πω ότι εγώ σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιώ κουβερτούρα 70%. Γιατί μου αρέσει να μην περιέχει καθόλου γάλα. Γιατί το γάλα σε αυτήν την Παρασκευή μπορεί να καεί στο ψήσιμο. Όταν κάνουμε lava cake με άλλο δύο σοκολάτες ή με λευκή ή με γάλακτος, είναι άλλη συνταγή. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτή. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει σε αυτήν την περίπτωση είναι από 65, είναι από 70 να πάμε σε 65, το πολύ μέχρι 60. Μέχρι εκεί. Μπορούμε όμως να πάμε σε 70, 75 και 80. Πιο πάνω ναι, πιο κάτω ναι. Όχι. Μέχρι 90, γιατί πάλι στις 100% είναι στις 90, αλλάζει λίγο η ποσότητα της ζάχαρης. Φυσικά, αν δεν σας αρέσουν πολύ τα γλυκά, μπορεί να την προσαρμόσετε και με αυτό. Θα είναι πολύ πιο έντονο όμως και θα είναι και λίγο πικρή. Δηλαδή, ανάλογα, όμως ένα πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η σοκολάτα είναι ανάλογα με την προέλευση της, δίνει άλλα αρώματα. Γιατί από την Αφρικανική Ήπειρο, η σοκολάτα είναι διαφορετική από τη Μαδαγασκάρη, από άλλες περιοχές της γης, από τη Βραζιλία. Σαν η Βραζιλία. Ναι, αλλά εμείς βλέπουμε τα τουταβουλά. Πά στη συσκευασία, αν πάμε να τα αγοράσουμε. Όχι, απλά λέγονται. Επειδή εγώ πήγα σε πολλές εκπαιδεύσεις για σοκολάτα, οι βραζιλιάνικοι οι ποικιλίες που έρχονται στην Ευρώπη κυρίως θυμίζουν πιο πολύ καφέ. Έχουν μέσα αρώματα από καφέ. Από καφέ. Ναι, από την Αφρική έχουν άλλα αρώματα. Λόγω του κλίματος, λόγω της βροχής, όλα αυτά, όπως μεγαλώνει ο καλπός, δίνει διαφορετικό αρωματικό προφίλ στη σοκολάτα. Εμείς τι προτιμούμε? Εμείς προτιμούμε ό,τι μας αρέσει. Για εμένα, μου αρέσει, για παράδειγμα, αυτό που μου αρέσει. Η εμένα, γεύση του καφέ, ναι, θα πιάσεις. Ναι, άμα θα κάνεις κάτι με καφέ, θα συνδυάσεις κάτι από Βραζιλία, ανάλογα με αυτό. Εμένα, όπως μου αρέσει λίγο πιο πιπεράτη και πιο spicy, η γεύση πιο είναι Αφρική. Γιατί είμαστε πιο κοντά στην Αφρική, ναι, εμείς, πιστεύω, ως χώρα. Α. Και το καλοκαίρι, όπως πούμε, πιο πολύ ζέστη, μπορεί να μας ταιριάξει αυτό το προφίλ. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Ναι. Άντε να δούμε πώς θα φτιάξουμε. Ναι. Πάλι θα αρχίσουμε με την αγαπημένη μας βανίλια, όπως πάντα, την καθαρίσουμε.
Η βανίλια. Ναι, θα την βάλουμε στο ζάχαρη. Για να πάρει το. Δεν θερματίζει. Μυρωδιά. Όπως είπαμε, ναι. Το βάζουμε στο ζάχαρη. Να το κάνουμε. Τα φύλλα θα τα κρατήσουμε. Τους λοβούς της βανίλιας θα τους κρατήσουμε για την κρέμα γκλές. Θα ρίξουμε αυτόν εδώ. Ξή, θα σπάσει τα αυγά. Αμα δεν θα με θυμώσεις, ναι. Ω, έλα, σπάσε τα αυγά. Θέλουμε 5 αυγά. Ολόκληρα. Α, πρέπει να φέρω όμως ένα. Ναι. Αυτόν τώρα που θα κάνω είναι να εξηγήσω στον κόσμο ένα πολύ σημαντικό πράγμα, πώς μπορεί να γιώσουμε τη σοκολάτα. Σπάζω ναι, τα μέλλοντα. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, πες μας. Υπάρχουν δύο τρόποι να γιώσουμε τη σοκολάτα. Βασικά υπάρχουν και τρεις, απλώς από τους δύο πιο διαδεδομένους που μπορεί να βρουν και πιο χρήσιμοι. Ο ένας είναι να χρησιμοποιήσουμε το μπελμαρί, δηλαδή όπως έχουμε το ζεστό μας στο νερό, να την τοποθετήσουμε τη σοκολάτα μας σε έναν άλλο δοχείο και να την ανακατεύουμε. Ναι. Απλώς εγώ τα τελευταία χρόνια αποφεύγω τη χρήση του μπελμαρί. Και ο λόγος είναι ότι μου δίνει βάζει υγρασία στη σοκολάτα. Και σε περιπτώσεις που πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για άλλες παρασκευές, όχι σε αυτήν την περίπτωση που θα μπει υγρασία από τα αυγά, δεν με πειράζει. Ναι. Όμως υπάρχει περίπτωση που μπορεί να στρώσουμε τη σοκολάτα, να κάνουμε σοκολάτα και να κάνουμε σοκολάτα, δεν πειράζει. Και μου αρέσει τα τελευταία χρόνια να κάνω τη σοκολάτα στο microwave. Γιώνω τη σοκολάτα να πεφτιά στο microwave. Α. Ναι, τώρα να πω στον κόσμο τι μπορεί να κάνει. Το microwave όμως υπάρχουν διαφορετικές εντάσεις. Να μην χρησιμοποιάτε την. Μπορεί να μας κάψει την. Ναι, να μην χρησιμοποιάτε την ένταση 100%. Ναι. Γιατί καίγεται η σοκολάτα στο microwave. Ναι. Αλλά για να μην έχουμε αυτόν τον κίνδυνο, γιατί υπάρχει κόσμος που μπορεί να μην γνωρίζει το microwave του καλά, ξέρω εγώ. Mm. Εγώ αυτό που θα κάνω, θα προσθέσω το λιπαρό μου, θα προσθέσω το βούτυρο μου μέσα στη σοκολάτα να γιώσει απευθείας. Και αυτό να αλλάξει το. Άρα δεν θα μας κάνει ζημιά. Όχι. Να το βάλουμε να γιώσει μαζί. Ξέρεις πόσες φορές το πουλο το βούτυρο. Ναι, και όλα τα. Όσα γραμμάρια έχετε, όσα γραμμάρια έχω, τα έχω ήδη ζυγίσει από τη συνταγή μας. Θέλω να τα βάλουμε όλα. Σιγά να φύγω λίγο πίσω για να αλευρώσουμε το. Ξέρεις πόσες φορές την έπαθα. Όχι με τη μαύρη την κουβερτούρα, με την άσπρη. Και με την άσπρη ακόμα και πιο εύκολα. Παναγία γιατί μου, η άσπρη. Η πιο πολύ. Πόσες άσπρες κουβερτούρες. Η άσπρη σοκολάτα βασικά ξέρεις, είναι από μόνο που ήταν του κακάου περίεχει. Δεν περιέχει. Πόσα λεπτά θέλεις να βάλω. Βάλω ένα-δύο λεπτά. Να το βάλω ένα, να είμαστε ναι. Σίγουροι. Και βλέπουμε. Και αν γίνει οτιδήποτε. Ξεκινά το. Τώρα να ελέγξουμε το. Να δούμε αν είναι έτοιμα. Ναι, να δούμε αν είναι μαλακός ασύ, γιατί να προχωρήσουμε να κάνουμε τη διαδικασία μας. Από ό,τι βλέπετε, να το. Είδες, αυτό είναι το σημείο που φαίνεται. Φαίνεται ότι περνά τώρα το. Έτοιμο. Ναι. Ναι. Να το, όταν περνά το πυρούνι, το μαχαίρι από τη μια πλευρά στην άλλη, είναι έτοιμο. Και επειδή να το καταναλώσουμε, είπαμε, είναι μαλακό. Πρέπει. Ναι, να σας πω κάτι. Σκεφτείτε το γλυκό του κουταγιού. Είναι με αυτή τη μορφή που το κάνουμε. Ναι, περίπου. Απλά τώρα θα τα αφαιρέσουμε από το νερό. Και θέλεις. Να μπορέσουμε να τα πιάσουμε να τα. Μια κουτάλα. Να το δώσουμε έναν καλύτερο εργαλείο. Να τα βγάλω. Και μέσα σε γύρω το νερό θα κάνουμε τη σάλτσα μας. Όχι, να το αφαιρεθεί. Απλά το νερό μόνο για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιεί. Για τίποτε άλλο. Μετά η σάλτσα μας θα γίνει στο τηγάνι. Θα τηγανίσουμε, θα την κάνουμε. Μπορεί να θέλει και άλλο η σοκολάτα. Να το κοιτάξουμε και μετά, για να είμαστε σίγουροι. Αν πάει κάψω σου την και. Μια χαρά. Εντάξει. Ναι, περιμένει ένα λεπτό να το ανακατώ. Εν τέγιωσε, θέλει αποκλείεται να γιωστεί. Αν δες, ναι, έτσι, είδες. Να, έτσι, υπάρχει ακόμη. Πρέπει να φτάσει. Να το βάλω σε άλλο. Ναι, θέλει να γιώσει, 100% η σοκολάτα. Γιατί θα μας δημιουργήσει πρόβλημα να τέγιωσει. Υπάρχουν μικρά κομματάκια, αλλά μην φοβάστε. Πρέπει να γίνει εντελώς υγρή όπως να γίνει ο βούτυρος. Και βοηθούμε το απλά να ομοιονοποιηθεί ο βούτυρος μαζί με τη σοκολάτα. Άρα, με τον μικρό, τρόπο τώρα που θα μας είπες. Θα τη βάζεις ακόμη ένα λεπτό. Εντάξει, με τον τρόπο που μας είπες, με το να βάλουμε το βούτυρο μέσα στη σοκολάτα, δεν θα μας κάψει, δεν θα μας κάνει τίποτα. Ναι, αλλά να είστε προσεκτικοί. Να σου πω, μην τη βάζεις ένα λεπτό, βάζεις 30 δευτερόλεπτα, γιατί από ό,τι είδα τώρα που το έχω ανακατέψει. Έγιωσε. Υπάρχουν πάρα πολύ μικρά κομματάκια, απλά τώρα με λίγη.
ακόμα 30 δευτερόλεπτα, θα είναι έτοιμο. Να μην το άμε, να το προσέχω. Α, μη φοβάσαι. Αν πάω και κάνω καμιά ζημιά. Όχι, να γίνει μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, ούτε για το υγρό κέικ σοκολάτα του. Εγώ τώρα να τα κόψω τα πιο μικρά κομματάκια το φύλλο. Να γίνουν έτσι για να τα, για να τα αφήσω στην άκρη να κρυώσουν. Για να μπορέσουμε να, να κάνουμε τη σάλτσα μας μετά. Και η αλάμη στο φύλλο. Ναι, για να μην μας... Λοιπόν. Δες το πώς γίνεται. Έτοιμο, νομίζω. Για να μην έχω. Ναι, άχρος ότι έκαμα. Ωραία, δεν φάση. Ένα να δεις τώρα τι να κάνουμε. Εγώ να συνεχίσεις. Θα τα ανακατέψω. Εσύ να ανακατέψεις. Έλα το κουτάλι που το είχα πριν τη σοκολάτα. Σε να κατέψεις το... Τα αυγά με τη ζάχαρη. Τα αυγά με τη ζάχαρη. Εντάξει. Μια χαρά νομίζω ναι, το, ναι. Μια χαρά. Μόλις το βγάλουμε έξω από το... από το microwave, επειδή είναι λίγο ζεστό, να το αφήσουμε έτσι κανένα δευτερόλεπτο να κάτσει λίγο, έτσι κανένα λεπτό να, να κάτσει λίγο να, να κρυάνει λίγο η σοκολάτα. Θα χτυπήσω. Ναι. Όχι, για να κάνω τίποτε. Ναι. Για να γίνω βοηθός καλός. Ναι, να κόψω εγώ τα αυτά να κάνουμε τη σάλτσα. Το λοιπόν είπαμε ότι βανίλια. Βάζουμε τη βανίλια τη συγκεκριμένη, τους σπόρους. Τη φρέσκα. Γιατί είναι φρέσκα. Γιατί είναι φρέσκα. Ο Μιχάλης θα μας δει να κάνουμε γλυκό χωρίς τη φρέσκα τη βανίλια, λίγο εδώ μας. Γι' αυτό μου σημαίνει ότι η φρέσκα η βανίλια είναι, σαν, είναι, είναι από φυτό που έρχεται. Είναι σαν τις ορχιδέες και ναι, κόβεται στο χέρι. Διαφορετικό το άρωμα, η γεύση που διά... Ναι, πάλι και για τη βανίλια, όπως σου έλεγα πριν για τη σοκολάτα, υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, που είναι η Μαδαγασκάρη, το αρωματικό προφίλ της βανίλιας είναι διαφορετικό που δι... να σας πω, τούτο συναντούμε το, και σε πολλές και σε άλλα, και σε άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα, τα πορτοκάλια. Ας πούμε φέτος που έβρεξε ένα διαφορετικά τα πορτοκάλια. Ναι, αλλά... μια χρονιά που έβρεξε. Ναι, ναι, αλλά... ήταν πολύ νερό. Δηλαδή, ναι. Και ας πούμε πριν δύο χρονιά η βανίλια ήταν... είχε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Γιατί ήταν λίγη κατανάλωση της και ανέβηκε τόσο πολλά η τιμή της που δεν συμφέρε να... δεν την αγοράζα. Ναι, και να μην είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, πρέπει να τα χτυπήσω καλά, Μιχάλη, ή εντάξει. Ας τα γίνατε κι όσο εγώ αυτό με το κόψιμο, αυτό να κρυάνει, είναι λίγο αυτό που έλεγα πριν. Πρέπει προς... να κρυάνει η, λίγο η σοκολάτα που ναι. Γιώσαμε. Ναι, για να μην την βάλουμε ζεστή. Ζεστή. Θες να κάνω κάτι άλλο. Νομίζω ναι, ξέρεις τι ξεχάσαμε. Πες μου. Ξεχάσαμε το, το αλεύρι. Το αλεύρι. Ναι. Εξέχασες το αλεύρι. Κοίταξε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη συνταγή μας χωρίς αλεύρι. Χωρίς αλεύρι. Άρα γιατί θα βγει. Κύριε, χωρίς αλεύρι. Έχουμε αλεύρι στο στούδιο. Βέβαια έχουμε αλεύρι στο στούδιο. Να μην έχουμε αλεύρι στο στούδιο. Να δούμε τι. Δώσ' μου λίγη ώρα, θα σου έβρω... Θέλουμε λίγο καμιά. Τι αλεύρι θέλει, ζαχαροπλαστικής. Ναι, ζαχαροπλαστικής. Περίπου 400 γραμμάρια, τώρα το προσέξα ότι... Φωνάζει ο Μενιλάος τώρα ότι ξεχάσαμε το αλεύρι. Λοιπόν, πόσα γραμμάρια θέλεις? 400. Θέλουμε και αλεύρι. Σίγουρα γιατί είναι κέικ. Τώρα τελειώσαμε το αυτό. Το λοιπόν. Ναι. Έχω το αλεύρι μας. Εντάξει. Να δω. Τώρα αρχίσουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε τη σακλατά. Θέλεις να... Ναι, ναι, κάτω ναι. Αν το βάλουμε ζεστό, μπορεί να κόψει. Ναι, βασικά δεν μπορεί να σου ψήσει λίγο το αυγό. Να σου πω, είναι δύσκολο όμως, γιατί τον τρόπο που το κάνουμε είναι πρόβλημα. Δηλαδή, να μην αγχωθεί κάποιος ότι πρέπει να είναι. Να σου το αφαιρέσω. Μάλιστα. Τώρα θα δείξουμε. Αλεύρι. Ναι. Το οποίο δεξιάσαμε να βάλουμε στη συνταγή. Ναι. Μπορείς, θέλεις βοήθεια, θέλεις... Έλα, θέλω να σου το ρίχνω εγώ να ανακατεύεις εσύ. Εδώ δεν είναι ανάγκη να το κοσκινήσουμε, γιατί δεν θέλουμε να δώσει όγκο στο γλυκό μας. Επειδή είναι ένα υγρό κέικ, είναι πιο βαρετού τύπου. Έχει λάβα κέικ με άσπρη κουβερτούρα. Ναι. Απλώς πρέπει να γίνει κινδυνό και να καταναλωθεί. Είναι δύσκολο, για παράδειγμα, να διατηρηθεί στο,
Δεν είναι lava cake. Lava cake, αλλά διαφορετικό. Μπορεί να κάνεις... Α, εντάξει, με αυτή την παραλλαγή που κάνουμε, ναι, μπορούμε να κάνουμε γέμιση. Γέμιση. Ναι, να βάλουμε μέσα κομματάκια σοκολάτα στον που θα τοποθετήσουμε το κέικ μας. Ναι. Και να γιώνει. Και άλλη είναι έξτρα σοκολάτα. Ναι, αν θέλει, ναι. Εντάξει. Μπορεί να βάλεις και μαύρη, δεν έχει σχέση. Απλώς γέμιση. Μπορεί να βάλεις κομματάκια από φουντούκια και να, να είναι γεμιστά. Η Χρήσο έκαμε μας πιστάτσιο. Ναι, μπορεί να βάλεις. Δεν να σου πω, υπάρχουν διάφορες. Να, τώρα έγινε. Ότι είδατε, είναι μια χαρά. Και θα κάνουμε, θα φέρουμε το δοχείο που θα το βάλουμε μέσα. Το ταψί μας. Θα το αλευρώσουμε λίγο για να το βουτυρώσεις. Ξέρεις, νομίζω. Βάλαμε η μαμά σου την άλλη φορά. Ναι. Μπορώ να πιέω ένα γάντινο μου σε ένα λεπτό. Το λοιπόν. Άρα, θα θέλουμε... Κάμνη μας το δοχείο. Ναι, 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 κάμνη μας, ναι. Πήρα να βγάλω λίγο πιο μεγάλο. Α, εντάξει. Άρα, θα το βουτυρώσουμε, θα το αλευρώσουμε. Ναι. Και πρέπει να είμαστε και πολλά προσεκτικοί την ώρα που να ψήσουμε το lava cake, ναι. Ναι, βασικά πρέπει να προθερμαίνουμε το φούρνο. Εν τω μεταξύ, αν θέλει κάποιο, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και πιο μικρό δοχείο και να το κάνει ατομικό. Ναι. Ατομικό. Ο χρόνος ψησίματος είναι ο ίδιος. Ναι, όχι. Όχι. Το ατομικό σίγουρα λίγο πιο λίγη ώρα. Το ατομικό μπορεί να χρειαστεί 10-12. Ναι, μια χαρά, θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Έλα, έλα, το εδώ. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Και στα πλάγια και παντού. Ναι, ναι. Έτο, τι μας άτο, με έτοιμη. Άρα, θα βάλουμε μέσα το... Τώρα θα βάλουμε το μείγμα μας. Όπως σας είπα, αν έχετε μικρά τσέρκια για ατομικό, μπαίνει μέσα, μπορούμε να κόψουμε και κόλλα. Εντάξει, κόλλα και σε αυτήν την περίπτωση να τοποθετηθεί, θα το βοηθήσει πολύ όταν θα το βγάλουμε. Τώρα που είναι αλευρωμένο, μπορεί να κολλήσει στον πάτο. Α, θα βάζει να το σπάσει. Όχι. Κάτι άλλο που μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό. Α, και στα πλάγια. Ναι, 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 στα πλάγια να βγει εύκολα. Κάτι άλλο που ξέχασα να αναφέρω σε αυτό το σημείο είναι ότι αυτό το λάβα και αυτό το μείγμα, ναι, αν θέλουμε, μπορεί να το τοποθετήσουμε στη φόρμα μας, να το έχουμε στο ψυγείο μας και πριν έρθουν οι καλεσμένοι να ψήσουν. 20 λεπτά. Θα σε ρωτούσα για αυτό το πράγμα. Ναι. Αν το βάλω στο ψυγείο, θα μου αλλάξει οτιδήποτε. Απλώς είναι να σφίξει λίγο, αλλά πάλι να σου πω είναι καλύτερα γιατί όταν σφίξει, επειδή έχει πολύ σοκολάτα μέσα και βούτυρο, θα σφίξει. Ναι. Όταν θα σφίξει, το μόνο πρόβλημα, αν θέλεις να το τοποθετήσεις σε αυτό, βάρ' το όπως είναι απευθείας. Ναι. Απευθείας για να μην θα μπορεί να το βγάλεις, να είναι πολύ σφίχτο. Ναι. Ενώ αν τοποθετηθεί απευθείας σε πιο μικρά σε δοχεία ή κάτι που έχουμε στην κουζίνα που μπορεί να κάνουμε έναν σπιτικό lava cake, μπορεί να μπει στο μικρό, ναι, να το βγάλεις, να το... Ναι, απλά πριν να το σερβίρεις, αν ας πω θες ακόμα 20 λεπτά να τελειώσει το δείπνο σας, μπορεί να το βγάλετε, αντί 18 λεπτά μπορεί να θέλει 20. Γιατί είναι ο χρόνος που θέλει να ξυπαγώσει το δοχείο μας. Είναι πολύ ωραίο. Α, αντί... Ναι, άρα, θα αυξηθεί λίγο ο χρόνος ψησίματος. Ναι, θα αυξηθεί ο χρόνος. Και μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 3 μέρες. Μέχρι 2-3 μέρες διατηρείται. Να κάνεις lava cake και να διατηρηθεί 3 μέρες μέσα στο ψυγείο σου, διότι τα μωρά θα τα φύγουν. Να σου πω κάτι, μπορεί να σου πω, διατηρείται 3 μέρες για τον λόγο ότι μπορεί να θέλει να κάνεις προετοιμασία για να μην τα έχεις όλα τα καλή μέσα σε μια μέρα. Καλά, και τούτο το μείγμα, δηλαδή μπορώ να το κάνω τσίστερα από 3 μέρες να ψήσω. Ναι, αν θέλεις, ναι. Γιατί όχι. Να σου. Ωραία. Το λοιπόν, πόση ώρα θα το ψήσουμε? Τώρα σε προθερμασμένο φούρνο, ναι, 180 βαθμούς για 18 λεπτά. Ωραία. Να σας πω, ο χρόνος, πρέπει να δείτε και το φούρνο σας. Υπάρχουν, ναι, φούρνοι που είναι πιο δυνατοί. Α, σε αυτό το σημείο, τι έχω και κάτι άλλο τι? Που ξέχασα να αναφέρω. Επειδή τώρα τελευταία προσπαθώ να κάνω introduce, να δώσω στη διατροφή του γιού μου κυρίως και της κόρης μου, τα χρησιμοποιούν superfoods. Τα δάμε. Και βρήκα έναν τρόπο γιατί τα αποφεύγουν να τα καταναλώνουν απευθείας όπως είναι, όπως έρχονται στη ρατσική του μορφή. Μα γιατί, είναι έτσι ωραία. Ενώ όταν τα συνδυάσουμε έναν αγαπημένο τους γλυκό που είναι σοκολάτα και το καταλάβουν, και το λάβα, ας πούμε, γελάς τους. Ναι, γελάς τους. Να. Εγώ σε αυτήν την περίπτωση θα βάλω cranberries. Α. Εντάξει. Θα ήθελα όμως να πω και στους τηλεθεατές ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν, αν επιθυμούν, και δαμάσκηνα.
αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τα δαμάσκηνα. Να βγάλουμε το. Είναι κουκούτσι. Ότι μπορούμε να. Ναι, μπορούμε να πάρουν και μαλακωμένα και χωρίς κουκούτσι τα μάσκινα από, yeah. από το εμπόριο. Να τα τοποθετήσουν σε ζεστό νερό, να μαλακώσουν αρκετά, πάρα πολύ καλά. Και όταν μαλακώσουν αρκετά καλά, να χρησιμοποιήσουν ένα μπλέντερ. Που μέσα σε αυτόν τον μπλέντερ θα τα κάνουν σαν πάστα. Και μετά θα το βάλουμε. Τώρα τούτο, να το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Ή να το ανακατέψω. Τώρα θα το ανακατέψω λίγο για να, μπει, για να μπει στο. Και μετά με τη σοκολάτα να έχει ναι, τα. Και μετά να τα έχει. Να σα πω, σε αυτήν αυτή τη μορφή, εμένα μου αρέσει έτσι. Γιατί θα τα συναντούν μέσα. Δηλαδή, για αυτά τα cranberries, είναι ωραία να τα συναντά κάποιο. Εν τω μεταξύ, αν είδατε, δεν έχω έντονα κόκκινο χρώμα cranberries, γιατί το έντονο χρώμα στα cranberries κάποτε περιέχει ζάχαρη. Ενώ αυτά είναι φυσικά, είναι φυσικό η αποξήρασή τους και δεν τα βοηθούν μετά σε. Δεν θέλουμε και άλλη ζάχαρη. Ναι. Ωραία. Ας. Θα μπει, εβάλαμε τα φρούτα μας, μπορούμε να βάλουμε και τα μάσκινα. Mm. Θα το βάλουμε στον προθερμασμένο μας φούρνο για 18 λεπτά. Ναι. Εγώ τώρα λέω να σας αφήσω λίγο και να έρθω πάλι πίσω, θα κάνουμε τη σάλτσα και το. Θέλω okay. να κάνουμε και την κρέμα. Εντάξει, εγώ να το βάλω στο φούρνο. Θα πάω στην Νικολέτα, τον Κωνσταντίνο, τη διατροφολόγο μας. Έχουμε αρκετά να πούμε και θα επιστρέψω σε λίγο. Γίνεται? Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Yeah. Νικολέτα Κωνσταντινίδου, διατροφολόγος μας είναι σήμερα στην παρέα μας και την καλωσορίζουμε. Καλώς απόγευμα, Νικολέτα μου. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχουμε έναν μεγάλων πονοκέφαλων κάθε εβδομάδα, νομίζω κάθε μέρα που τον έχουμε, για το τι θα μαγειρέψουμε για την οικογένεια καθημερινά. Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που θα μπορούσατε να μας δώσετε, ούτως ώστε να μην πονοκεφαγιάζουμε για το τι φαγητό θα φτιάξουμε καθημερινά στην οικογένεια. Αγγελά μου, η σύγχρονη μητέρα, δυστυχώς, δεν έχει το χρόνο να είναι στην κουζίνα. Ναι. Και συνεχώς υπάρχει αυτή η πάλη των παιδιών, το τι θα φάμε σήμερα, τι θα φάμε αύριο, δεν θέλω το ένα, δεν θέλω το άλλο. Οπότε σήμερα η συζήτησή μας είναι πώς θα μας βοηθήσει mm-hmm. να μειώσουμε αυτόν το στρες για το τι θα μαγειρέψουμε. Είναι εύκολο αυτό να το διαχειριστούμε? Είναι πάρα πολύ εύκολο, απλά χρειάζεται σωστός προγραμματισμός. Δηλαδή, προγραμματίζω τη διατροφή μου, σημαίνει ότι φροντίζω ώστε να είναι ισορροπημένη, ναι. Να είναι έναν υγιεινό πλάνο διατροφής. Σίγουρα εξοικονομούμε χρήματα όταν έχουμε έναν πλάνο εβδομαδιαίο στο σπίτι, γιατί δεν ψαχνόμαστε καθημερινά τι θα φτιάξουμε, ναι. που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα είτε να πηγαίνουμε 3 με 4 φορές την εβδομάδα στην υπεραγορά. Σωστό. Και να γεμίζουμε τα ψυγεία. Και δυστυχώς δεν παίρνουμε μόνο αυτά που χρειαζόμαστε. Σωστό. Για τη συγκεκριμένη μέρα. Κάτι άλλο θα δούμε. Θα δούμε υπάρξουμε. Και θα πάρουμε. Αυτό, όπως είχαμε πει, είναι λιγότερο το στρες και για την γυναίκα που θα ετοιμάσει το φαγητό, αλλά και δημιουργεί δεσμούς με την οικογένεια. Με το εβδομαδιαίο προγραμματισμό θα λύσουμε όντως το πρόβλημα τι θα φάμε αύριο, τι θα φάμε σήμερα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, εγώ την Κυριακή να πούμε, να καθίσω και να βγάλω τι θα φάμε τη Δευτέρα, το μεσημέρι, mm-hmm. το βράδυ. Τρίτη, Τετάρτη, αυτό πρέπει να κάνουμε. Το πιο σωστό, όταν μια οικογένεια, όταν λέω υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια, mm-hmm. Αυτό θα βοηθήσει είτε Σάββατο είτε Κυριακή να καθίσει η μητέρα συνήθως που το κάνει αυτό μαζί με τα παιδιά και να πούν τι φαγητό θα θέλουν για το βράδυ. Γιατί συνήθως ναι. τα μεσημέρια δεν είναι μαζί όλη η οικογένεια. Σωστό αυτό. Οπότε μπορούν να φάνε στη γιαγιά, μπορούν να φάνε κάτι πιο ναι, συνήθως στις γιαγιάδες. Ή αν μια κοπέλα όντως προετοιμάζει το φαγητό και για το μεσημέρι, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για εκείνη να έχει καθορισμένες και τις μέρες. Μπορεί να πει ότι θα φτιάχνω ένα φαγητό τη νύχτα για να μπορεί αυτό το φαγητό να ξαναζεσταθεί ή με κάποιο διαφορετικό τρόπο να
καταναλωθεί την επόμενη μέρα το μεσημέρι, για να μην μαγειρεύει δύο φαγητά. Διότι καταλαβαίνετε, μια γυναίκα που θα μπει σπίτι την ώρα 6 και έχει να μαγειρέψει, έχει να κάνει φαγητό για το βράδυ, για φαγητό για το μεσημέρι, να κάνει τα προγεύματα τη επόμενη μέρα. Οι γυναίκε που οι σύζυγοι του δεν τρώνε το ίδιο φαΐ δεύτερη φορά. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί, γι' αυτό είχα πει την παραλλαγή. Ναι. Δηλαδή, π.χ. αν κάνουμε έναν κοτόπουλο το βράδυ με έναν... Στο φούρνο, ας πούμε, με πατάτες. Μπράβο. Και την επόμενη είμαστε. Μέρα μπορούμε να το κάνουμε... Πιτσαράκι. Ναι. Είτε κάτι σε μεξικάνικο, είτε κάτι με σαν πίτα τορτίλα, σάντουιτς με αβοκάτο. Δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε τις παραλλαγές αυτές. Υπάρχουν οι παραλλαγές, μπορούν να γίνουν. Ωραία. Το πιο ιδανικό είναι να αποφασίσει η μητέρα με τα παιδιά τι πρόγευμα θέλουν να παίρνουν στο σχολείο, γιατί συνήθως τι κάνουν οι γυναίκες. Πάνε υπεραγορά, παίρνουν 4-5 διαφορετικά λαντικά, του ενός αρέσει το ένα, του ενός αρέσει το άλλο. Και τελικά αυτό που λέμε γεμίζουμε τα ψυχή. Εγώ θέλω γαλοπούλα, εγώ θέλω γαλοπούλα. Ναι, τούτα έχουμε. Οπότε όταν ξέρουμε τι θέλουμε για αυτήν την εβδομάδα, ότι θα πάω στην υπεραγορά και θα πάρω το ψωμί μου, το χαλούμι μου. Νομίζω ότι μας έρχεται και πιο οικονομικά τα ψώνια. Ναι. Ή αυτήν την εβδομάδα θα πάρουμε αυτά τα δύο φρούτα να καταναλωθούν, γιατί συνήθως τα παίρνουμε και τα πετάμε. Ναι. Ή τι ενδιάμεσο θα φάει το παιδί μου. Και παίρνουμε και γιαούρτια και το ένα και το άλλο και το άλλο. Και στο τέλος γεμίζουμε τα ερμάνια μας σνακς και μένουν εκεί. Να σου πω τι άλλο γίνεται. Ξεκινούν το τρόμο την πρώτη ημέρα. Φεύγει το ένα το κουτί και μετά ξεχάνουν. Του λένε μα φάμε χτες ολόκληρο το κουτί. Ναι. Άρα θα το φάμε και σήμερα. Τα υπόλοιπα από μήνα. Άρα, ο σωστός προγραμματισμός και η συζήτηση που πρέπει να έχουμε και με τον σύζυγό μας, να μην τον ευκάλουμε έξω, δείτε την κρύβα. Πάντα. είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Ναι. Ωραία. Πέρα από τούτο. Μια γυναίκα πρέπει να δει και το χρόνο προετοιμασίας κάποιου φαγητού. Δηλαδή, είναι το θέλουμε να φάμε π.χ. μουσακά. Μας αρέσει ο μουσακάς, αλλά δεν είναι εφικτό για μια γυναίκα. Να το φτιάξει ας πούμε Τετάρτη ημέρα. Εκτός και αν το φτιάξει από το Κυριακό μου σπίτι, ναι. Βάλει το μέσα στο εγκατάψυξη και βγάλει το και... Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο που μπορούμε να προετοιμάζουμε φαγητά. Π.χ. όπως τα μακαρόνια του φούρνου, όπως το μουσακά που θέλουν χρόνο για να γίνουν, μπορούμε να τα βάζουμε σε μικρές μερίδες στην κατάψυξη. Οπότε, ανά πάσα στιγμή έχουμε έτοιμο φαγητό με μία σαλάτα, ένα γιαούρτι, αμέσως λύνουμε τα χέρια μας. Ή μια γυναίκα πρέπει να σκεφτεί τι κρέας θα έχω σπίτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να γεμίζει την κατάψυξη με 3-4-5 διαφορετικά κρέατα και ποιο θα σκεφτώ τι θα κάνω. Γιατί αυτόν πάλι. Δημιουργεί το άγχος. Ναι. Οπότε, αν πούμε ότι δύο φορές την εβδομάδα θα έχω κοτόπουλο, μία θα έχω το χοιρινό μου, μία θα έχω το. Το ψάρι, ας πούμε. Ναι, οπότε ξεπαγώνονται από το βράδυ. Πρέπει να βάλουμε και τα όσπρια στη διατροφή των παιδιών μας. Πάντα. Εγώ τώρα αναφερθήκα λίγο περισσότερο στο βραδινό. Ναι. Που είναι συνήθως εκεί που βρέθεται η οικογένεια. Ναι. Πλέον. Και που νομίζω είναι εκεί που πέφτουμε στην παγίδα να πούμε: α, εντάξει, να πάρουμε έτοιμο φαγητό, γιατί. Ναι. Άργησα να έρθω στο σπίτι. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ κάνεις το εβδομαδιαίο. Ναι. Αλήθεια. Δεν το έχω. Εντάξει, το παιδί μου εμένα είναι μικρό. Ο σύζυγος μου είναι εύκολος, οπότε ό,τι φτιάξω θα φάει. Αλλά προγραμματίζεις το. Ναι. Δηλαδή, προγραμματίζεις τι θα φάτε απόψε. Ναι. Και ξέρεις το που πότε. Εντάξει, από τα χθες η αλήθεια. Αλλά όντως ο προγραμματισμός, ναι, γιατί και εγώ αργώ πάρα πολύ να μπω στο σπίτι. Οπότε, αν δεν έχω το πρόγραμμα μου να ξέρω ακριβώς, θα τρέχω 3-4 φορές την εβδομάδα στην υπεραγορά. Ναι. Και όπως λες εσύ, δηλαδή να πάω ψάρι, θα πάρω ακόμα 10 πράγματα πριν να φύγω από την υπεραγορά. Οπότε, ερχόμαστε στο σημείο που λέμε και εξοικονόμηση χρημάτων. Ναι. Θα κάνεις τη λίστα σου, θα πας την Κυριακή στην υπεραγορά και να πάρεις αυτά τα 10-15 συγκεκριμένα πράγματα της εβδομάδας σου. Δεν θα ψάχνεις καθημερινά. Ωραία. Άρα, κάνουμε σωστό προγραμματισμό, μιλούμε μαζί με τα παιδιά μας, με τον σύζυγό μας, γιατί πρέπει να ικανοποιήσουμε ολονών τις ανάγκες. Και αν έχει κάποιον που κάνει, προσέχει λίγο το σώμα του, τη σιλουέτα του. Αυτό βοηθά, γιατί όπως είχα πει, το να έχεις ένα πρόγραμμα στο σπίτι, ξέρεις ότι τα πράγματα που έχεις είναι και υγιεινά. Γιατί δεν καταφεύγεις να... Δηλαδή, οι πλήστοι καταφεύγουν στο
μακαρόνι το βραστό, στα δημητριακά, ναι, στο τοστάκι τη νύχτα, που είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο, εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσο χορταστικό. Δηλαδή, αν θα ξυπνήσεις το πρωί και θα θέλεις περισσότερο φαγητό για πρωινό. Μπορεί να μέχρι να κοιμηθείς να θέλεις περισσότερο φαγητό. Δηλαδή κάποιος που θα φάει ώρα 7 ένα τοστάκι, να αν κοιμηθεί ώρα 10-11, σίγουρα θα φάει κάτι άλλο μέχρι να κοιμηθεί, γιατί δεν τον έχει ικανοποιήσει το συγκεκριμένο φαγητό. Αχ, Νικολέτα, αυτό το τοστάκι που μας είπες τώρα, έχεις δίκιο. Ναι. Ναι, τοστάκι, chips. Μιλούμε και μέσα στο αυτή. Ναι, γιατί νομίζω όλοι το έχουμε κάνει και όντως βλέπουμε ότι δεν μας ικανοποιεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Το συγκεκριμένο μετά... αυτή όμως, φαντάζομαι ότι το τόστο δεν είναι μόνο δύο φέτες. Ναι. Πρέπει να είναι 5-6. Μπορεί. Κάθε ώρα όμως διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Άρα πρέπει να κάνουμε σωστό προγραμματισμό και τότε βοηθά μας είτε κάνουμε μια δίαιτα είτε όχι. Ναι. Και έχουμε λίγα πράγματα στα ντουλάπια μας, σωστά. Λίγα πράγματα, ναι, και φεύγουμε από το πολύ άγχος και τις διαμαρτυρίες στο σπίτι. Εγώ δεν αγχώνομαι. Καθόλου. Μακαρόνια. 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 Είχα μου την πει μια φορά για τα μακαρόνια, ότι είχαμε το μακαρόνια τον μωρό. Πριν λίγες μέρες έπιανε ο άντρας μου να του κάνει μακαρόνια. Δεν ξέρω αν τέλος τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Που μαϊρεύτηκε πάρα πολύ ωραία. Γύρισε ο γιος μου και λέει: είδες παπά ότι και τα μακαρόνια θέλουν την τέχνη τους, αφήνε τη μαμά να τα κάνει. Άρα σε όλα χρειαζόμαστε εμείς οι μαμάδες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μιχάλη, είσαι πάρα πολύ ήσυχος. Σκεφτώ την πράγμα και τα αγγλικά. Γι' αυτό μου είπα πριν ότι μπορεί να προγραμματίζουμε δύο μέρες πριν. Είπα να μην πω τίποτε για τα αγγλικά. Ναι, δηλαδή ας πούμε θέλω ένα σουφλέ να μην πάει στην τυρά να το αγοράσεις, να έχουν πάντα ρίμα στο ψυγείο και να ψήνουν ζεστό την ώρα. Σωστό και τούτο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να καταλαλούμε... Να έχεις προετοιμασία. Φρέσκα όλα τα φαγητά, τα αγγλικά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η γεύση είναι διαφορετική. Ναι, όμως να σου πω κάτι. Δεν μπορείς όμως να φτιάξεις όλα τα γλυκά και να τα καταναλώσεις. Έλα, δεν θέλω μια πετσέτα να προσθέσω. Να σας πω τι άρχισα να κάνω κατά τη διάρκεια μου. Έλα, πες μου τι έκαμες. Εχώρισα τους κρόγκους. Για να αρχίσουμε την κρέμα. Ναι. Και τώρα θα αρχίσουμε να καραμελώνουμε. Θέλεις να πούμε τελικά για την κρέμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά για την κρέμα Αγγλές. Θέλουμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και να είναι 35%. Θέλουμε 250 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη και 5 κρόκους. Μάλιστα. Τούτη είναι η κρέμα Αγγλές, η οποία επήρε το όνομα της, όπως μας είπες. Ναι. Επειδή η χώρα προέλευσης της είναι η Αγγλία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα θα βάλουμε το αυγό και τη ζάχαρη μαζί. Mm. Να βάλουμε πρώτα, ξανά έχω ανοίξει τη βανίλια. Την έβαλα μέσα. Ναι, στη ζάχαρη. Στη ζάχαρη και να βάλω τους κρόκους. Που τους έχω σπάσει την ώρα που μιλούσατε με την Νικολέτα. Και τώρα να βάλουμε να ζεσταθεί. Όπως είδατε, έχω βάλει την βανίλια. Τη βανίλια μέσα στο γάλα. Και αρχίζαν οι κόκκινοι να βγάζουν το άρωμα τους. Ανάψε το τότε. Ανάψε το, ναι. Ανάψε το λίγο να γίνει. Τώρα πηγαίνει. Μπήκε η βανίλια, μπήκε το γάλα. Και όσο πιο πολλές ώρες το έχουμε μέσα τη βανίλια, τόσο πιο πολλά αρώματα να δώσει στην κρέμα μας. Βάζουμε και την κρέμα. Τώρα θα σε ρωτήσω αν δεν έχουμε ποτέ τη βανίλια. Να μην βάλετε καμιά. Δεν ξέρω την απάντηση. Μπορείτε να βάλετε τόνκα. Πού να βάλουμε? Τόνκα. Τόνκα, μπιτσέ, ένα άλλο μπαχαρικό που παρέρχεται από την Αφρική. Θα φέρουμε σε άλλη εκπομπή. Όχι, είναι πια ποτέ. Όχι, να πάει ότι είσαι να φέρνει την πολλάδα. Σήμερα λόγω τη σοκολάτα. Ναι, θυμήθηκε τι. Ναι, ναι, έτσι. Τώρα να βάλουμε του κρόκου και παράλληλα να κάνουμε τη σάλτσα με το πορτοκάλι. Να μπορεί να ξεκινήσει και το άλλο ντομάτι. Για να κάνουμε τη σάλτσα με το πορτοκάλι. Κάτι που ξεχάσαμε πριν να αναφέρουμε στου τηλεθεατέ, είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να του φανεί λίγο μικρό, γιατί εδώ στο λόγο τη τηλεόραση δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Είναι ότι κατά τη διάρκεια που ζεσταίνουμε τις φλούδες των πορτοκαλιών, είναι σημαντικό που μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε το νερό 2 με 3 φορές. Α, για να φύγει η πικράδα. Βοηθά η πικράδα, ναι. Mm. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 2 φορές πρέπει να αλλάχτεί το νερό. Εντάξει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να γίνει το...
Γραφεί πικρά από μέσα στο. Ναι. Αν το καταναλώσω, ας πούμε, είναι τώρα, είναι πικρό. Ναι, λίγο πικρό. Βασικά έχει λίγη πικρά, αλλά εντάξει, επειδή είναι ωραία πικρά, μετά φυσικά να. Καταλάβω τίποτα. Όχι, ένα δισάσουμε τώρα, ναι. τώρα να σε σταθεί λίγο. Επειδή να βάλει και το ζάχαρη και να το φτιάξει. Ναι, τώρα να βάλουμε το ζάχαρη να το καραμελώσουμε. Θέλεις να κάνω κάτι, να σε βοηθήσω. Βασικά, εσύ να κάνεις την κρέμα, να το καραμελώσω. Ναι. Καλό. Μπορείς να νιώθεις ότι ζεστρά ακόμα λίγο το γάλα, να ρίξεις και ο σκρόκος και τέλειος. Υπάρχει περίπτωση να μου κόψει κάτι και να θυμώσεις εμένα. Θέλει να τη βλέπω, αφού μετά με. Ναι, βλέπω. Νομίζω ότι είναι έτοιμη. Έτσι είναι απλά. Τούτη κρέμα οι Αγγλές που λες, μπορούμε να κάνουμε κάποια παραλλαγή, να πούμε, άμα τη φτιάχνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στην κρέμα Αγγλές είναι να αλλάξουμε το μπαχαρικό που βάζουμε μέσα. Να λέψω. Ναι, βάλε το μεγάλο το μάτι, να σε βοηθήσει λίγο πιο γρήγορα να γίνει. Δεν μπορούν να γίνουν πολλές. Ο λόγος που κάνω κρέμα Αγγλές για το σουφλέ κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι για να αποφύγουμε το παγωτό. Γιατί πολλοί μου λένε, εντάξει, αρέσει μας πολλά το σουφλέ, αλλά το αποφεύγουμε γιατί το προτιμώ το καλοκαίρι, που τρώνε μια μπάλα παγωτού. Σωστό. Με αυτόν τον τρόπο σερβίρεται πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι αυτή η κρέμα Αγγλές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες συνταγές. Δηλαδή όπως. Σε μιλόπιτα. Θα κάνουμε μια μιλόπιτα και βάλουμε αυτή την κρέμα από πάνω. Ναι. Μπορεί να το κάνουμε σε ένα απλό κέικ σοκολάτας. Γενικά κάπου που θέλει αν, κρέμα. Αν θέλουμε, ναι, αν θέλουμε, αν σε οποιοδήποτε γλυκό θέλουμε να το συνοδεύσουμε με παγωτό και δεν είναι ο καιρός. Ναι, μπορούμε να βάλουμε κρέμα Αγγλές. Μπορούμε να φτιάξουμε τούτο. Ναι, μια κρέμα έτσι ελαφριά. Επίσης, νομίζω ότι μου πρέπει να βάζεις τα λάστα αυγά. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει. Εντάξει. Είναι μια χαρά, δεν το ψήσα, νομίζω κάτι σου λένε τα αυγά. Εντάξει, για να σε βοηθήσω να ρίξω λίγο μέσα. Τούτο για να μην κόψει, ναι. Ναι, να το βοηθήσουμε λίγο να. Αφού έχω χρόνο να δω, ακόμα περιμένω τη ζάχαρη να. Ωραία. Να και τώρα κάνει. Να βάλω πίσω. Ναι. Και να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Και να το αφήσουμε να δέσει. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία κρέμα αυτή. Γιατί συνοδεύει έτσι. Εντάξει, ας πούμε και για. Και για άλλα αγγλικά, που είπαμε και πριν, και σκόουνς μπορεί να κάνεις, ξέρεις, ας πούμε κάτι, σκεφτείτε πολλές αγγλικές συνταγές, ας πούμε, μπορεί να γίνονται με αυτό, γι' αυτό μόνο κρέμα Αγγλές, δηλαδή σχεδόν, επειδή τα περισσότερα τα αγγλικά, τα αγγλικά. Πουτίνκα, ας πούμε. Η πουτίνκα, όχι τόσο, γιατί είναι κρέμα. Ας πούμε, στην Αγγλία τρώνε πολλά παντεσπάνια. Τα αγγλικά τους συνήθως με παντεσπάν. Και για να δώσουν κάτι, μια κρεμόδινη φύση στο παντεσπάνι. Φτιάχνουν την κρέμα. Κάνουν την κρέμα, ναι. Ακού να δεις, επεράσαν τα Χριστούγεννα, αλλά εγώ θα σου έλεγα ότι αν μου έμεινε Christmas cake, ναι. Φέτος είναι έκαμα, μες στο ψυγείο και που το φυλάμε, που το φυλάμε μες στο ολόχρονα, θα έφτιαχνα μια τέτοια κρέμα για να το συνοδεύσω. Νομίζω. Τώρα δεν ξέρω. Καλά που ήταν να κάνω. Ένα σημάδι είναι ότι έπαιξε το κουτάλι να χωρίζει η γραμμή, ακόμα δεν είναι έτοιμη. Θέλει ακόμη λίγο. Εντάξει, μπορεί να την αφήσουμε λίγο πίσω, ναι. Να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά για να κάνουμε αυτή την τεχνική και να δικαιώσουμε με το καραμέλο. Με τον καραμέλο να το... θα πειράξει. Να το βλέπουμε. Να το χαμηλώσω άλλο. Αφήστε το έτσι. Και να μετά να κατανώ. Να το αλλάξω το μάτι, να πάρουμε στο πιο χαμηλό. Όχι, γιατί σαν σάλτσα μπορεί να την χρησιμοποιήσουμε στο γλυκό μα. Δεν μα πειράζει. Μπορεί να μου το δίνει. Σα σάλτσα κατάσταση δεν θα έχουμε. Θε το ζάλο, δυναμώ. Ναι, δυναμώ στο αυτό για να κάνουμε το πορτοκαλί. Ωραία. Τούτο να το. Χαμηλώσω στο 2. Το χαμηλώσω τούτο. Ναι. Να πάρει. Αυτό το σημαντικό είναι ότι είναι έτοιμο. Είναι... Θα αρχίσει να γίνεται πιο κρεμώδης. Δηλαδή να αρχίσει να πείσει. Σε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, τούτο. Εντάξει, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Άρα, θα μου πεις να μην κάνουμε με το. Θα δικαιώσουμε αυτό τώρα με το να αφήσουμε να γιώσει λίγο η ζάχαρη. Εντάξει, δεν γιώσει. Ας την πίσω. Δεν γιώσει. Με τη σκάμα δεν καμιά ζημιά. Ωραία, τελείωσε. Να την έτσι. Και με το άγχος. Ωραία, έτσι. Απλώς επειδή το. Συνήθως να προτιμάτε να κάνετε κρέμες σε. Σε δοχεία που να μην έχουν έτσι πολύ μεγάλη επιφάνεια. Να είναι πιο μικρή επιφάνεια. Πιο μικρή. Γιατί η μεγάλη επιφάνεια δημιουργά μπορεί να το κάψει.
πρέπει να το ανακατεύεις. Ξέρω ότι άμα το ανακατεύουμε με αυτόν τον τρόπο, με οχταράκι, θα ανακατεύονται καλύτερα οι κρέμες μας. Έλα. Εντάξει, τελείωσε τώρα. Ναι, αλλά θα φτάσει να τελειώσει. Πώς θα το δείξουμε του κόσμου. Ένα το. Οχταράκι. Οχταράκι είναι το καλύτερο. Τούτο με το οχταράκι δεν το ήξερε. Ναι, πολλά σημαντικό. Με τη βανίλια, εντάξει, ξέρω ότι η βανίλια πρέπει να χρησιμοποιούμε ποτέ, αλλά τόσο φανατικό το παδό δεν ξαναείδα. Τώρα να βάλουμε και να κάνουμε το καραμέλο μας. Εδώ. Τώρα να μπήρεις τις αρώματα. Να πάμε και τα άλλο λίγο βανίλια, αφού στην έχουμε. Άρα, θα βάλεις... Βάλα τη ζάχαρη. Ναι. Έριξα τα... Τις φλούδες που έκοψα, που ψιλόκοψα προηγουμένως. Ναι. Να το αφήσω έτσι να πάρει μια βράστη, ξέρεις, για να αρχίσει να γιώνει ζάχαρη. Ναι. Και μετά να προσθέσω. Και μετά να προσθέσω το χυμό του πορτοκαλιού, γιατί ό,τι τα πορτοκάλια που πήρα τη φλούδα τους πριν, κατά τη διάρκεια που μιλούσετε, εστυψατά και έκανα το χυμό για να τα χρησιμοποιήσω. Εσύ αν θέλεις τώρα για να ευκολύνεις λίγο να γιώνουμε, μπορεί να παίρνεις το κέκ που έχουμε τελειωμένο, να κόψεις ένα κομμάτι, να το τοποθετήσεις και να κάνουμε το σερβίρισμα. Όχι, εγώ για να σε ευκολύνω, να πάω διάλειμμα. Γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε διάλειμμα μέχρι να τελειώσει και εσύ είδαμε τη σάλτσα με το πορτοκάλι και επιστρέφοντας θα συγυρίσουμε και λίγο τον πάγκο μας, Μιχάλη μου. Και θα σερβίρουμε και θα δοκιμάσουμε τα γλυκά. Μια χαρά. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, Μιχάλη, με επιστρέψαμε για να στήσουμε το πιάτο μας για αυτόν το πολύ ωραίο υγρό κέικ σοκολάτας που έφτιαξες μαζί με τη σάλτσα με πορτοκάλι και την κρέμα αγγλές. Να πούμε ότι εμείς κατά τη διάρκεια που ήταν το διάλειμμα, έβαλαμε το πορτοκάλι, το αφήσαμε να σιγοβράζει και μέχρι να καραμελώσει και να είδε τώρα επήρε τη μορφή που θέλουμε. Το φεύγουμε από τη φωτιά για να σταθήσουμε το ψήσιμο. Για να κόψουμε το υγρό κέικ μας. Μπορώ να σας πω ότι αν το ψήσετε λίγο περισσότερο, μην το φοβηθείτε. Ναι. Να έχει σαν κέικ. Απλώς να έρθει τόσο υγρό. Μάτι, αφού τούτο το κέικ πρέπει να το καταναλώσουμε. Να το είδε εδώ. Έχει την υγρασία που πρέπει. Είναι υγρό από μέσα. Τώρα θα μια χαρά το... είναι. Το πορτοκάλι. Ο Μιχάλης ο καλοπέσας, εκτός του δεν μας φτιάχνει ωραία γλυκά, δείχνει μας τον τρόπο το πώς να στολίζουμε τα πιάτα μας. Ναι. Τι. Το μεγάλο πιάτο, στείνεις το μέσα σε μεγάλο πιάτο για να αναδείξεις. Ναι, το γλυκό. Το γλυκό. Ακούεις Χρήσο, ακούεις Γαλάτια. Χρήσω, δεν το φάει πριν. Από ό,τι βλέπετε, η βανίλια διακρίνεται σε... Ναι, η κόκκινη μικρή βρύο βλέπουμε. Ναι, μια χαρά. Είπα, να το δώσω τώρα, είπα του να μου κάνει εμένα δάμεσα. Να κάνουμε ακόμα ένα μικρό. Όχι, είπε μου, για να δείξω ότι υποστήριξες μου το γιατί να το φτιάξουμε σε... Μπορεί να γίνει εδώ, έτσι. Βάλουμε το. Βάλουμε εδώ. Και να έξω ένα άλλο στήσιμο τώρα. Και να μπει σάλτσα. Ουρά, έφυγε! Να μπει σάλτσα στο κάτω μέρος. Και μπορούμε να βάλουμε και λίγη ζάχαρη να έχουμε. Απαναγία μου, να πω πάει πάει στην Αλάμπρα σήμερα. Το γλυκό σου εντζίν. Ναι. Ποια είναι μου το. Δώσε να δοκιμάσω. Δοκιμάσεις μετά. Το άλλο, και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε από τους ανθρώπους είναι ότι μπορούμε να βάλουμε και το αυτό που βάλαμε με το πορτοκάλι σε όλη την επιφάνεια του κέικ. Ναι, αλλά μπορεί να μην αρέσει σε όλους. Ναι. Απλώς όμως δείχνεις ότι υπάρχει πορτοκάλι. Και επειδή βάλαμε και κράμπερις σε αυτό που φτιάξαμε σήμερα, βάζουμε και λίγα κράμπερις. Τα ξεχάσαμε στο αυτό και γίνεται μια ωραία διακόσμηση. Τέπο. Ένα λεπτό. Για να το δείξω. Ουόπς.
Εγώ, Μιχάλη μου. Πού είναι να βάλεις άλλο. Τίποτα, βάλω ακόμα λίγο πορτοκάλι. Θες να μου δοκίσεις το πιατό ή μου έστησες. Να σου πω αν είναι καλό για να δω αν θα ξαναέρθεις. Ή να πω της κυρίας Φρόσος. Κυρία Φρόσο. Αφού μόνο που το θεωρείς εν τέλειο, παιδιά. Έτσι υγρή θέλουμε να είναι η κρέμα, ναι. Ναι, την κρέμα θέλουμε να είναι υγρή. Εν τούτον είπα ότι ο φούρνος επειδή δεν τον ήξερα πολύ καλά, έχετε μου λίγο πιο γρήγορο το κέικ. Αν το αφήσεις να ψηθεί ακόμα λίγο δεν είναι πρόβλημα. Εξαρτάται πως σας αρέσει, δηλαδή δεν το φοβηθείτε να το κάνετε ανάλογα. Μιχάλη, το περγαμόν το είναι θεϊκό, ναι. Διάνε το συνδυασμός που μου είπες ότι πρέπει να τα συνδυάσω όλα και να γευτώ όλες τις γεύσεις, είσαι απόλυτο δίκιο. Είναι εξαιρετικό το γλυκό σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το δοκιμάσω εγώ σπίτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Να τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Εμείς να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Δευτέρα θα είμαστε εδώ μαζί με την αγαπημένη μας τη Χρύσο Τηλέφου. Γεια χαρά σε όλους.